Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα, εν μέσω βροχών, κακοκαιρίας και δυσκολιών όσον αφορά στο κλίμα, έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα που εμένα τουλάχιστον μου έδωσε την ευκαιρία να διαβάσω λίγο περισσότερο και να ενημερωθώ πάνω στο ζήτημα της ανεσταλμένης εξπερμάτισης, το οποίο είναι ένα θέμα που αφορά τη σεξουαλική υγεία των ανδρών. Όπως θα δείτε στον τίτλο, η φίλη ρωτάει, αυτός ο άνδρας που γνώρισα είναι ένας βαθιά δυσκολεμένος άνθρωπος ή άλλος ένας εγωκεντρικός παίχτης. Έχει ένα μεγάλο κείμενο που μου στείλει η φίλη, θα σας το διαβάσω. Αγαπημένη Θέκλα, θα ήθελα να σου εκφράσω το θαυμασμό μου απέναντι στο συγγραφικό σου έργο και την όλη δουλειά σου στο κανάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Βοηθάς τους ανθρώπους και τους ενεργοποιείς στο να δουλεύουμε τον εαυτό τους. Τα λόγια δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε καν στο ελάχιστο την ευγνωμοσύνη που νιώθω στο πρόσωπό σου και την αγάπη που αισθάνομαι να ξεχυλίζει από τη σκέψη σου προς όλους τους ανθρώπους. Εύχομαι από καρδιάς να αντλείς χαρά από ό,τι κάνεις στη ζωή σου και να συνεχίσεις το θεάρεστο έργο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και την αγάπη σου. Λέει λοιπόν η φίλη. Η ιστορία της είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική. Αποφάσισα να σου γράψω με πολύ δισταγμό. Εσύ θα κρίνεις αν η ιστορία μου μπορεί να περάσει κάποια μηνύματα βοηθητικά προς όλους μας. Θα χαρώ πολύ ούτως ή άλλως, σε ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σου. Δυστυχώς, όπως πολλοί, έτσι κι εγώ, μεγάλωσα σε ένα πολύ άσχημο και κακοποιητικό περιβάλλον, με τον πατριό μου να ασκεί σωματική και λεκτική βία, παρενοχλώντας με σεξουαλικά εμένα και την αδερφή μου, αγάπη μου. Η μητέρα μου ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι μας εξέθεσε σε κίνδυνο, και χώρισε από τον πατριό μου μόνο όταν βρήκε κάποιον άλλο σύντροφο, σπουδαία μάνα και η μάνα σου. Ο πατέρας μου παθητικός και σχεδόν αδιάφορος. Υπήρξα το γονεϊκό παιδί, γράφεις, εννοείς το γονεοποιημένο παιδί, προσπαθώντας να βοηθήσω την αδερφή μου που αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού, αλλά και τον αδερφό μου, παιδί από το δεύτερο γάμο της μητέρας μου, με δυσκολίες έντονων εκρήξεων θυμού. Με τα αδέρφια μου έχω καλή και φροντιστική σχέση και έχουν πάρει το δρόμο τους, δηλαδή γονεοποιήθηκες, έγινες η μητέρα τους. Νιώθω περήφανη για αυτά, καθώς είναι καλά παιδιά και στο διάβα τους βοηθούν πολύ κόσμο. Στον αδελφό μου θα ήθελα να βρω κάποια στιγμή το κουράγιο να του μιλήσω για τον πατέρα του. Είμαι 40 ετών, χωρισμένη, με δύο υπέροχα παιδιά. Ο πρώην σύντροφος μου, αρκετά δυσκολεμένος και εκείνος από το οικογενειακό του περιβάλλον, ήταν πολύ μίζερος και ιδιότροπος. Τώρα αυτά με τα δυσκολεμένα, και ήταν δυσκολεμένος από το οικογενειακό του περιβάλλον και ένας δυσκολεμένος άνθρωπος, για μένα αυτές οι δικαιολογίες δεν παίρνουν. Όλοι έχουμε τις δυσκολίες μας, όλοι έχουμε σκελετούς στα ντουλάπια μας, όλοι μπορεί να έχουμε ένα πολύ δύσκολο παρελθόν και το δικό σου είναι από τα εξαιρετικά δύσκολα παρελθόντα, αλλά δεν χρωστάει κανένας να μας φορτωθεί, Ο πρώην άντρας μου ήταν εντάξει με τις οικονομικές υποχρεώσεις στην οικογένεια, αλλά απόμακρος. Τα τελευταία 6 χρόνια δεν υπήρχε ούτε σεξουαλική επαφή, παρά μόνο αποξένωση και επίκριση. Σε τιμωρούσε δηλαδή με αποφυγή της ερωτικής επαφής ή κάτι άλλο συνέβαινε τώρα να δούμε. Υποστήριζε πως λόγω ενός θέματος υγείας που είχε, δυσκολευόταν στη στήση του και έλεγε πως περνούν τα χρόνια, πως έτσι είναι η ζωή και καλό θα ήταν να το δεχτώ. Μάλιστα. Μάλιστα το λέω χωρίς να συμφωνώ, το λέω επικριτικά το μάλιστα. Το δύσκολο όμως για μένα δεν ήταν το σεξουαλικό, καθώς λόγω των δικών μου τραυμάτων με διευκόλυνε η αποχή από το σεξ, το οποίο και τόσα χρόνια έκανα καθαρά διεκπεριωτικά. Είναι αλήθεια ότι τα θύματα αιμομιξίας δυσκολεύονται πολύ με την ερωτική του ζωή μετά. Είτε μπορεί να αποφεύγουν παντελώς την ερωτική επαφή και αν έχουν ερωτική επαφή να την κάνουν διεκπεριωτικά, να το κάνουν για να το κάνουν δηλαδή στα πλαίσια των καθηκόντων τους, ή να έχουν μία σχέση με την ερωτική επαφή εθιστική. Η φίλη εδώ το έκανε διεκπεριωτικά. Ένιωθα ότι μου άξιζε μια ζωή χωρίς σεξ και έρωτα. Γιατί άραγε? Τα βράδια ταλαιπωρούμουν συχνά από εφιάλτες, οι οποίοι ήταν πάντα ήδη. Γενικότερα δεν είχα έρθει σε επαφή και αρμονία με τη σεξουαλικότητα μου και τις ανάγκες μου. Βεβαίως δεν ήρθες, δεν έκανες ψυχοθεραπεία, δεν έκανες καλή επιλογή συντρόφου, πήρες ένα δυσκολεμένο άνθρωπο, ο οποίος με δικαιολογία το ότι ήταν δυσκολεμένος σε δυσκόλευε σένα πολύ. Ωστόσο στο γάμο δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία και αυτό που με πλήγωνε περισσότερο ήταν η μοναξιά που βίωνε.
αλλά και η αποξένωση που είχα εγώ ίδια με τον εαυτό μου. Τον άνθρωπο αυτόν, ωστόσο, τον είχα επιλέξει χωρίς να τον ερωτευτώ. Μου έβγαζε το αίσθημα της ασφάλειας και ότι θα μπορούσα να έχω μια υγιή οικογένεια. Ένας δυσκολεμένος άνθρωπος σου έβγαζε το αίσθημα της ασφάλειας. Αχ, κόρη μου. Στην πορεία είδα ότι ήταν πολύ τοξικός απέναντί μου και παρόλη την προσωπική προσπάθεια, την αγάπη μου και τις σπουδές μου που έχω κάνει αρκετές, ποτέ δεν με υποστήριξε. Όσο και αν προσπαθούμε, δεν μπορούμε ποτέ να γιατρέψουμε έναν δυσκολεμένο άνθρωπο που ίδιος δεν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του. Έκανα υπομονή, όταν όμως συνειδητοποίησα ότι η σχέση μας είχε αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά μας, αποφάσισα να χωρίσουμε. Δεν ήθελα τα παιδιά μας να βλέπουν αυτή τη ψυχρή σχέση, γιατί πίστευα ότι αργότερα θα βρουν ίσως και αυτά ψυχρούς συντρόφους. Πολύ καλά το σκέφτηκες. Ο χωρισμός ήταν δύσκολος, αλλά κατάφερα να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου. Μπράβο. Και ο σύζυγος τελικά είχε άλλη σύντροφο με την οποία τώρα συζεί, βεβαίως. Ο δυσκολεμένος είχε άλλη σύντροφο. Πόσο δύσκολο να αντιλαμβάνεσαι ότι ο άλλος σε κρατούσε δεσμευμένη 6 χρόνια. Πόσο εγωκεντρικό και απάνθρωπος είναι άμα. Του το είχα κάνει μάλιστα πολύ εύκολο και παρόλα αυτά δεν ήθελε να χωρίσουμε. Τα λόγια μου ακριβώς ήταν: εγώ σε νοιάζομαι, θέλω να είσαι ευτυχισμένος, ίσως να μην είμαι εγώ ο κατάλληλος άνθρωπος για σένα και άρα ούτε εσύ για μένα. Ίσως να πρέπει να βρούμε και οι δύο κάπου αλλού το δώρο της αγάπης. Εγώ θα σε στηρίξω στα παιδιά και ποτέ δεν θα πω άσχημα λόγια για σένα. Ας χωρίσουμε αφού δεν είσαι στο εδώ και τώρα, στο μαζί μου και άλλα πολλά, αλλά εκείνος επέμενε να είμαστε μαζί. Κάποια στιγμή συμφώνησε επιτέλους και έφυγε από το σπίτι. Η πολλή ευγένεια με τους δυσκολεμένους και τα παλιόπαιδα δεν μας βοηθάει. Έπρεπε να του πεις, πήγαινε στο καλό, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι γάμος αυτό που έχουμε, είναι τοξικό και μου χαλάει και εμένα την ψυχική μου υγεία και τον παιδιό μου, προφανώς και σε ένα λεσί αφού δεν το καταλαβαίνεις, φύγε να μας αφήσεις ήσυχους. Άκου ευγένειες. Πήρα το χρόνο μου, πένθησα για τις δικές μου δυσκολίες και για το χωρισμό και αποφάσισα να αντιμετωπίσω τη ζωή με θάρρος πλέον και να τη ζήσω όπως αξίζει, όπως της αξίζει τη ζωή, σαν ένα θείο δώρο, χωρίς φοβίες και ψέματα ως προς τον εαυτό μου. Στα 2 χρόνια, πάμε τώρα στο ψητό. Στα 2 χρόνια περίπου μετά το χωρισμό με πλησίασε κάποιος που φαινόταν πολύ ενδιαφέρον και καλός τύπος. Αποφάσισα να βάλω στην άκρη το φόβο μου και να συνάψω μια ερωτική συντροφική σχέση. Με κυνήγησε αρκετά για να με κατακτήσει. Ήταν πολύ περιποιητικός και φροντιστικός απέναντί μου. Μας άρεσαν τα ίδια πράγματα, βόλτες στη θάλασσα, μουσική κλπ. Έκανε μάλιστα και πολύ όμορφα δώρα σε μένα και στα παιδιά μου, δεν τα γνώρισε. Ακόμη και στην κυρία που πρόσεχε τα παιδιά τις ώρες που το συναντούσα. Και έλεγε πως πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτή τη γυναίκα. Ξαφνικά ένιωθα η πιο τυχερή γυναίκα σε ολόκληρο τον κόσμο. Του μίλησα ειλικρινά για τη ζωή μου και εκείνος μου είπε πολλά για τη δική του και την οικογένειά του. Μου έδωσε μάλιστα το κινητό του για να μιλήσω στην αδερφή του κάποια στιγμή που ήμασταν μαζί και εκείνη τον είχε καλέσει για κάποιο λόγο και εγώ αρνήθηκα ευγενικά φοβούμενοι ότι ήταν νωρίς. Έλεγε τι όμορφα που θα ήταν να γνώριζαν τα νύψια του τα παιδιά μου και να έπαιζαν παρέα. Πολλά όνειρα αυτός ο τύπος, πολύ νωρίς. Και πολύ ευγένεια, πάρα πολύ ευγένεια, που λίγο είναι ανησυχητικό γιατί τόση ευγένεια. Έκανε σχέδια για ταξίδια και μου έδειχνε πως σκεφτόταν το μέλλον. Όσα βράδια κοιμηθήκαμε μαζί, αν και εγώ έβλεπα εφιάλτες, ήθελα πραγματικά να αντιμετωπίσω τις φοβίες μου και να κάνω βήματα μπροστά και δεν εγκατέλειπα την προσπάθεια. Ο έρωτας του ήταν υπέροχος και με έκανε να νιώθω ωραία και ασφαλής. Με έπαιρνε σφιχτά στην αγκαλιά του και δεν με άφηνε μέχρι το ξημέρωμα. Ήταν ένας πολύ τρυφερός άντρας. Για πρώτη φορά στα 40 μου κατάλαβα τι θα πει έρωτας και ένιωσα αυτές τις όμορφες πεταλούδες στο στομάχι. Όταν δε, στην αρχή της σχέσης μας, μου είπε ότι και εκείνος έχει κάποια σεξουαλική δυσκολία, ανεσταλμένη εξπερμάτιση, τότε σκέφτηκα τι όμορφο πράγμα στο ξεκίνημα μιας σχέσης να βάζει ο άλλος στο τραπέζι τη δυσκολία του και να ανοίγεται ειλικρινά. Επιτέλους συναντούσα έναν αληθινό άνθρωπο. Όταν σου είπε ότι έχει το πρόβλημα της ανεσταλμένης εξπερμάτισης, έπρεπε να σου πει κιόλας εάν κάνει θεραπεία για αυτό το πρόβλημα, αν έχει επισκεφτεί τους ειδικούς που πρέπει να επισκεφθεί για αυτό το πρόβλημα, αν έχει καταλάβει γιατί το έχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές με το να δηλώνουμε «Α, έχω και αυτό το πρόβλημα», είναι σαν να βάζουμε μια δικαιολογία εκ των προτέρων εκεί μπροστά, ούτως ώστε άμα θέλουμε να γίνουμε Λούις, να μπορούμε να γίνουμε, γιατί είχα και αυτό το πρόβλημα. Διάβασα, είπα και προηγουμένως ότι αυτή η επιστολή μου έδωσε την ευκαιρία να διαβάσω αρκετά πράγματα, να φρεσκάρω τις γνώσεις μου.
Το πρόβλημα της ανεσταλμένης εξπερμάτισης είναι ένα από τα τρία πιο συνηθισμένα προβλήματα αισθητικής δυσλειτουργίας των ανδρών, σεξουαλικής δυσλειτουργίας των ανδρών. Το πρώτο είναι η αισθητική δυσλειτουργία, το δεύτερο είναι η πρόωρη εξπερμάτιση και το τρίτο είναι η ανεσταλμένη εξπερμάτιση. Στην ουσία σημαίνει ότι ένας άνδρας έχει ερωτική επαφή, έχει σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα, μπορεί να έχει στήσει, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει. Δεν μπορεί να έρθει σε οργασμό. Και σε τέτοιες περιπτώσεις ο άνδρας πρέπει να πάει στον ουρολόγο, ανδρολόγο, να τον εξετάσει, να δουν αν υπάρχει κάποια παθολογική αιτία πίσω από την ανεσταλμένη εξπερμάτιση, αν υπάρχει κάποιο θέμα σωματικής υγείας. Και αν δεν υπάρχει θέμα σωματικής υγείας, τότε να συναντήσει κάποιον ψυχολόγο που εξειδικεύεται σε θέματα σεξουαλικών διαταραχών και να το ψάξει τι ακριβώς σημαίνει γι' αυτό. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, ψυχολογικές θεωρίες για το γιατί συμβαίνει η ανεσταλμένη εξπερμάτιση. Οι περισσότερες συγκλίνουν στο ότι οι άνδρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και δεν έχουν κάποιο παθολογικό θέμα από πίσω, είναι οι άνδρες οι οποίοι φοβούνται να δεθούν με τις γυναίκες και φοβούνται να δώσουν στη σύντροφο τους κάτι, να δοθούν πλήρως στη σύντροφό τους, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί πολλαπλά συναισθηματικά προβλήματα στη σεξουαλική και στην ερωτική σχέση ενός ζευγαριού. Αυτός σου είπε ότι το είχε από την αρχή, που σημαίνει ότι το είχε από προηγουμένως και δεν είναι κάτι που του δημιουργήθηκε μέσα στη σχέση με σας. Πάμε να διαβάσουμε παρακάτω. Οι εφιάλτες μου άρχισαν να κοπάζουν. Η σκέψη μου μαγεμένη ταξίδευε στην αγκαλιά του. Ανυπομονούσα να το συναντήσω κάθε φορά. Όλα μου έμοιαζαν σαν ψέμα και ήταν. Ήταν ψέμα. Η σχέση μας κράτησε κοντά 6 μήνες. Με το που του είπα ότι άρχιζα να νιώθω συναισθήματα για εκείνον, μου είπε ότι τον πνίγω και ότι του πέρασε ο έρωτας που είχε για εμένα. Να τα μας. Αναρωτιέμαι πως ήταν δυνατόν να τον πνίγω. Έχω μια τόσο γεμάτη και δημιουργική από δραστηριότητες ζωή και ούτε κατά διάνοια τον έπνιγα. Όταν δεν ήθελε να συναντηθούμε λόγω δουλειάς, όπως έλεγε, εγώ κανόνιζα εκδρομές με φίλες μου και συνέχιζα τη ζωή μου κανονικά. Εκείνος τότε ζήλευε και χανόταν, ενώ πάντα είχαμε πολύ συχνή επικοινωνία ή μου έλεγε επιδεικτικά «Α, εκεί έχω πάει με τις καλύτερες γκόμενες». Έκανε πολλά χαζά που χάρη στις συμβουλές σου κατάλαβα πως έπρεπε να απομακρυνθώ. Είδα έπειτα πως είναι με άλλη, όμως δεν έχω καταλάβει. Ήταν κι αυτός ένας παίχτης, όπως χαρακτηριστικά λες, ή ένας δημοσιομοφοβικός άνδρας που αντί να χαίρεται τον έρωτά του και να ολοκληρώνει ενδοκολπικά στη σύντροφό του, νιώθει μοναξιά και στρέφει το σπέρμα του προς τον εαυτό του, προς τα μέσα του, οπότε και δυσκολεύεται να εξπερματώσει και να δώσει συναίσθημα. Ήταν κι αυτός ένας παίχτης, όπως χαρακτηριστικά λες, ή ένας δεσμοφοβικός άνδρας που αντί να χαίρεται τον έρωτα και να ολοκληρώνει ενδοκολπικά στη σύντροφό του, νιώθει μοναξιά και στρέφει το σπέρμα του προς τον εαυτό του, προς τα μέσα του, οπότε και δυσκολεύεται να εξπερματώσει και να δώσει συναίσθημα. Είναι ένας κοινός ψεύτης που είναι θυσμένος στο σεξ και το φλερτ, ή ένας βαθιά μοναχικός και δυσκολεμένος άνδρας που όταν είναι με μια γυναίκα δεν την αφήνει λεπτό από την αγκαλιά του, λες και θέλει να φυλάξει όλη την τρυφερότητα του κόσμου στα δύο του χέρια και για όσο την κρατάει. Να νιώσω θυμό ή απέραντη θλίψη, γιατί νιώθω τόσα πολλά. Μα πάνω απ' όλα θυμό για αυτούς που εγκαταλείπουν τη ζωή, με βαθιά εκτίμηση στο πρόσωπό σου. Θεωρώ πως είναι πολλά τα ερωτήματα που θέτει η φίλη. Κατά βάθος μέσα της γνωρίζει τις απαντήσεις. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω τι ακριβώς συνέβαινε με αυτόν τον τύπο, αν είναι ένας βαθιά δυσκολεμένος άνθρωπος, τον οποίο πρέπει να τον λυπηθούμε, ή αν είναι ένας απάνθρωπος και εγωκεντρικός παίχτης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με τον τρόπο που λειτουργήσε, επέφερε πόνο και οργή σε σένα. Για ακόμη μια φορά χρειάζεται να τονίσουμε ότι όταν γνωρίζουμε έναν νέο άνθρωπο χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή για να γνωρίσουμε όντως αυτόν τον άνθρωπο και να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί και αν αυτός ο άνθρωπος και ο τρόπος που λειτουργεί μας ταιριάζει για να δημιουργήσουμε τη σχέση την ερωτική που θέλουμε. Είναι ολοφάνερο από αυτά που μας γράφεις φίλη ότι αυτός ο άνδρας έφτιαξε ένα ονειρεμένο παραμύθι το οποίο σου το σέρβιρε, βρήκε έδαφος στις δικές σου συναισθηματικές δυσκολίες,
Βρήκε έδαφος το γεγονός ότι εσύ έφερες μαζί σου τα βάρη σου, τη σεξουαλική κακοποίηση που ακόμη δεν την έχεις ξεπεράσει πλήρως από την παιδική σου ηλικία. Σε email που έστειλα αργότερα στη φίλη τη ρώτησα αν κάνει ψυχοθεραπεία. Μου είπε ότι για 2 χρόνια τώρα συμμετέχει σε κάποιες ομάδες ψυχοθεραπείας και πρόσφατα έχει ξεκινήσει και ατομική ψυχοθεραπεία και πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψεις το κομμάτι αυτό της σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, ούτως ώστε να το ξεπεράσεις. Όσοι βρίσκεστε στη συμμετοχή στο κανάλι, στο βιβλίο «Τοξικοί γονείς» που διαβάζουμε, το βίντεο που... το 22ο βίντεο νομίζω από αυτό το βιβλίο που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα που μας πέρασε, μιλάει ακριβώς για αυτό το θέμα, για την αποθεραπεία από τη σεξουαλική κακοποίηση στην οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, πολύ σοβαρό τραύμα και πραγματικά χρειάζεσαι πάρα πολύ ψυχοθεραπευτική αγάπη, ψυχοθεραπευτική φροντίδα, ώστε να το ξεπεράσεις και να σταματήσεις να είσαι τόσο κατανοητική για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άλλοι και να σταματήσεις να βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα ή σε βοηθητική θέση. Επιτέλους να ζήσεις τη δική σου ζωή όπως τη θέλεις εσύ. Αυτός ήρθε και σου περιέγραψε πόσο πολύ θέλει να έχετε αγάπη, έρωτα, ρομάντζο, να μιλήσεις στην αδερφή του, να παίζουν τα νύψια του με τα παιδιά σου, αγόραζε δώρα για σένα, δώρα για τα παιδιά σου, δώρα για την κουβερνάτα των παιδιών, υπερβολές δηλαδή, υπερβολές. Και όλες αυτές οι υπερβολές στην αρχή μιας γνωριμίας πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί είναι πολύ πιθανόν κάποιος που κάνει τέτοιες υπερβολές να προσπαθεί να αποκρύψει τα ελλείμματα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ασφαλής με τον εαυτό του και νιώθει ότι είμαι ένα πρόσωπο το οποίο είμαι κατάλληλο για να δημιουργήσω μια σχέση, έχω τα φόντα για να δημιουργήσω και να στηρίξω μια υγιή ερωτική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει συνέχεια δώρα. Εντάξει, να κάνεις ένα δώρο θεμητό. Νιώθεις, θα συναντηθείς με κάποιον για παράδειγμα που μιλάτε πολύ καιρό να πάρεις ένα δώρο, εννοείται, αλλά το να παίρνεις συνέχεια δώρα και δώρα για τα παιδιά και δώρα για τον ένα και δώρα για τον άλλον, αυτό δείχνει έτσι ίσως και μια προσπάθεια να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Αυτά που λέω δεν εφαρμόζω σε όλους τους ανθρώπους, απλώς αυτό που τονίζω είναι ότι στην αρχή μιας γνωριμίας, στις αρχές μιας γνωριμίας πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να είμαστε σε επιφυλακή, να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές και να μην καταπίνουμε αμάσιτο το παραμύθι όπως μας το σερβίρει ο άλλος. Ο άνθρωπος που γνωρίζουμε μπορεί αυτά που λέει να τα εννοεί και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μπορεί όμως να μην εννοεί αυτά που λέει, μπορεί να είναι ένας χειριστικός άνθρωπος, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να θέλει να κερδίσει κάτι από εμάς, μπορεί να μας χρησιμοποιεί σαν ένα μέσο για να δει αν μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματά του, το οποίο είναι κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση χειρίς του είδους. Δηλαδή εγώ να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ψυχολογικά προβλήματα, σεξουαλικά προβλήματα και αντί να πάω να κάνω θεραπεία σε ψυχίατρο, σε ψυχολόγο, σε ειδικούς για να ξεπεράσω τα προβλήματά μου, βρίσκω έναν άλλον άνθρωπο, τον παίρνω στη ζωή μου, του υπόσχομαι φούρνους παξιμάδια που λέμε στην Κύπρο, δηλαδή του υπόσχομαι τον ουρανό μετάστρα και στην ουσία τον χρησιμοποιώ για να δω, α, μήπως τώρα εγώ αυτός ο άνδρας που έχω θέμα με τη δέσμευση, που έχω θέμα με την ανεσταλμένη εξπερμάτιση, που έχω σεξουαλικό θέμα, αν θα τα φτιάξουμε αυτήν την πολύ καλή κοπέλα, μήπως θα μπορέσω με αυτήν να ξεπεράσω το πρόβλημα που έχω από πριν. Ας τη δοκιμάσω και ας την παραμυθιάσω κιόλας στο ενδιάμεσο. Εν τω μεταξύ στις λεπτομέρειες φαίνεται η ποιότητα του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, του ζητούσες να βρεθείτε, σου έλεγε όχι, δεν έχω χρόνο. Εσύ κανόνιζες να βγεις κάπου με τις φίλες σου και καλά έκανες, γιατί δεν σταματάει η ζωή επειδή το τέρι μας δεν μπορεί να βγούμε. Και αυτό ζήλευε και σου έλεγε, α, έχω πάει σε εκείνο το μέρος με τις καλύτερες κόμενες. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Αν πραγματικά σε ενδιαφέρει μια γυναίκα και αν πραγματικά είσαι ερωτευμένος με μια γυναίκα, δεν τη λες στο μέρος που θα πας, έχω πάει με τις καλύτερες κόμενες. Σέβεσαι τις ευαισθησίες της. Και εκεί σε εκείνη τη λεπτομέρεια φαίνεται το ποιόν του. Και αυτό που είπες ότι σε κρατούσε αγκαλιά όλο το βράδυ και δεν σ' άφηνε να του φύγεις, προφανώς ένιωθε ανασφάλεια εκείνη τη στιγμή και σε κρατούσε αγκαλιά για να νιώσει ασφάλεια. Καλά έκανες και έφυγες. Καλά έκανες και αναγνώρισες ότι αυτή η κατάσταση
οδηγήθηκε στο να είναι τοξική για σένα και πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι εδώ χώρισα από τον πατέρα των παιδιών μου και θα καθίσω να έχουμε τοξικότητα από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Και όσον αφορά στο κομμάτι της καλοσύνης, της συμπαράστασης, της βοηθητικότητας προς τους άλλους ανθρώπους, θέλω να τονίσω ότι οι ερωτικές σχέσεις είναι εγωιστικό θέμα και πρέπει να είναι εγωιστικό θέμα. Μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση επειδή μας ταιριάζει και μας κάνει καλό στη ζωή μας, τη δικιά μας τη ζωή. Δεν μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση για να κάνουμε καλό στον άλλον, να θεραπεύσουμε τον άλλον, να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα, να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει τις δυσκολίες του. Για τις δυσκολίες υπάρχουν οι ψυχολόγοι, υπάρχουν οι ψυχίατροι, υπάρχουν οι ουρολόγοι, υπάρχουν οι ειδικοί γιατροί στους οποίους πάει κάποιος που έχει ψυχικές και σωματικές δυσκολίες να τις ξεπεράσει. Οι σχέσεις οι ερωτικές δεν είναι σανατόρια. Δεν είναι νοσοκομεία οι ερωτικές σχέσεις. Δεν επιλύνουμε τα ψυχολογικά μας μέσω μιας ερωτικής σχέσης. Δεν επιλύνουμε τα θέματα υγείας μας μέσω μιας ερωτικής σχέσης. Πηγαίνουμε στον ειδικό ψυχικής και σωματικής υγείας για να τα επιλύσουμε. Και επίσης, όταν κάποιος έρχεται και παραδέχεται τα προβλήματά του, όπως αυτός ο τύπος που παραδέχθηκε ότι είχε ανεσταλμένη εξπερμάτιση, το ότι το παραδέχεται το πρόβλημά του δεν το κάνει το πρόβλημα να μην υφίσταται και δεν κάνει λιγότερο σημαντική την ευθύνη που έχει ο ίδιος ώστε να επιλύσει το πρόβλημά του και να μην το φορτώσει στη νέα του ερωτική σύντροφο. Είπαμε να είμαστε καλοσυνάτοι άνθρωποι, να είμαστε ευγενικοί άνθρωποι, να έχουμε συνέστηση, όμως από ένα σημείο και μετά γινόμαστε άνθρωποι που αγαπούμε υπερβολικά και που μπαίνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση στη διαδικασία να καταπίνουμε αμάσιτα τα παραμύθια που μας σερβίρει ο καθένας και κάθε μια, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους. Ποιος είναι ο σκοπός σου εσένα όταν δημιουργείς μια ερωτική σχέση? Είναι να απολαύσεις τον έρωτα και να βιώσεις κάτι όμορφο σε επίπεδο επιθυμίας? Μην το αφήνεις να εκπέσεις στο επίπεδο της ανάγκης που να γίνεις εσύ ή δωρεάν νοσοκόμα ή δωρεάν ψυχολόγος του κάθε ενός που είναι δυσκολεμένος ο καημένος και επειδή παραδέχεται ότι είναι δυσκολεμένος του δίνεται άφεση αμαρτίο για να κάνει ό,τι νομίζει. Άρα το φυσιολογικό, το συνέστημα που νιώθεις του θυμού είναι απολύτως φυσιολογικό και ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο ένστικτο το οποίο μας προφυλάσσει από κακοτοπιές. Άρα να φουγκραζόμαστε το θυμό μας και όταν νιώθουμε θυμό στην αρχή μιας γνωριμίας να μην τον αποπέμπουμε αυτό το θυμό και να προσπαθούμε να τον αφουγκραστούμε τι ακριβώς θέλει να μας πει. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις αρχές μιας γνωριμίας ούτως ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως ο άνθρωπος που γνωρίζουμε είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε μια υγιή ερωτική σχέση και αν τυχόν αυτά που μας λέει είναι αλήθειες ή πουλάει παραμύθια ή προσπαθεί να μας προσετεριστεί για να μας χρησιμοποιήσει ως δωρεάν θεραπείες ή να πειραματίζεται πάνω μας. Μην αφήνετε κανέναν να πειραματίζεται πάνω σας, κανέναν και καμία. Ξαναλέω, οι ερωτικές σχέσεις είναι στο επίπεδο της επιθυμίας. Οι ερωτικές σχέσεις είναι σχέσεις οι οποίες οφείλουν να είναι εγωκεντρικές, εγωιστικές, όχι εγωκεντρικές, εγωιστικές. Μπαίνουμε σε ερωτικές σχέσεις επειδή έχουμε να κερδίσουμε. Υπάρχει το στοιχείο της ανταποδοτικότητας. Δεν είναι κακό να βλέπουμε με εγωιστική ματιά τις ερωτικές μας σχέσεις, αντιθέτως επιβάλλεται. Την αγάπη μου σε όλους.